Το πρόβλημα είναι το πάρκινγκ, το οποίο δεν υπάρχει δυστυχώς στα καταστήματά τους, κάτι το οποίο δυσχεραίνει ύστερα την κυκλοφορία, γιατί παρκάρουν μέσα στον εθνικό δρόμο, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή είχε τοποθετήσει εκεί κάποιες πινακίδες για να ενισχύσει το απαγορευτικό ότι δεν μπορούν να παρκάρουν άνθρωποι εκεί πέρα, έξω από τα καταστήματα, έξω από το Ιερό Τάγμα του Δεσπότη. Δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τους ίδιους, πρέπει οι ίδιοι μεταξύ τους να βρουν κάποια λύση. Εμείς τους προτείναμε ότι τουλάχιστον να μην παρκάρουν τα αμάξια τους οι ίδιοι εκεί, να αφήνουν δηλαδή χώρο ούτως ώστε ο περαστικός ο οποίος θέλει να ψωνίσει να σταματά 2 λεπτά, 5 λεπτά και να ψωνίζει. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσουν ούτε την πελατεία τους και δεν θα υπάρχουν και προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρεσης. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να τα βρουν εκείνοι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση ούτε στην αστυνομία ούτε στο Δήμο για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση, ας πούμε, η αστυνομία σχετικά με το κυκλοφοριακό εκεί πέρα. Είναι ένας εθνικός δρόμος που βάσει νόμου απαγορεύεται το πάρκινγκ. Δυστυχώς είναι... Στη γύρω περιοχή υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ. Υπάρχει ένα πάνω από το Βαόλ, υπάρχει ένα πάρκινγκ το οποίο είναι δημόσιο και δεν μπορούν να παρκάρουν. Είναι λίγο πιο μακριά, 100 μέτρα περίπου. Αλλά αυτό δυστυχώς, εάν θέλουν οι ίδιοι να έχουν την πελατεία τους και να μην δημιουργούνται μεταξύ τους τριβές, θα πρέπει να καταλάβουν ότι τουλάχιστον πρέπει να αφήσουν τον δρόμο καθαρό, ανοιχτό, ούτως ώστε να μην δημιουργούν και προβλήματα στην κυκλοφορία. Μεταξύ τους υπάρχει διάθεση να συνεργαστούν με τα ούτε. Αυτό τους συναισθήσαμε την προσοχή, ότι πρέπει να το κάνουν αυτό.